Γεια σου, Χριστιανά. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι πολύ καλά. Εσείς τι κάνετε, τι λέει η Κρήτη? Αχ, δόξα τω Θεώ, το νησάκι μας είναι πολύ πολύ καλά. Έχω και κάποια παράπονα να σας κάνω στην πορεία, ναι. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, νομίζω ότι αξίζει να δώσουμε... Να τα κάνετε. Θα σας τα κάνω εγώ, αφήστε το πάνω μου. Να δώσουμε αυτή την ιδιάζουσα σημασία που αξίζει στον σασμό, που όπως αναφέραμε και πριν, θα μεταφερθεί στον τηλεοπτικό σταθμό του Α. Είναι σωστές οι πληροφορίες μας? Ναι. Σωστές. Πείτε μας εσείς, λοιπόν, ό,τι επιθυμείτε, οποίο... ό,τι πρέπει να μάθουμε. Ναι. Είναι ένα βιβλίο που είχα την τύχη και τη χαρά να ξεχωρίσει ανάμεσα σε χιλιάδες βιβλία που κυκλοφορούν, ώστε να ενδιαφερθεί, ας πούμε, η εταιρεία παραγωγής του κύριου Καρακιάννη. Από εκεί και πέρα το κανάλι του Α, μετά από ένα σκληρό αγώνα και μια μάχη που έγινε ανάμεσα σε κάποια κανάλια, να το κάνει δικό του. Είχαμε, βλέπω... Μόνο περηφάνεια μπορώ να αισθάνομαι. Βέβαια. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ, διότι ο σκηνοθέτης Κώστας Κωστόπουλος έχει ένα όραμα το οποίο, αν επαληθευτεί, θα μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική τηλεόραση. Ελπίζω να γίνει πραγματικότητα το όραμα. Και πριν από έτσι λίγες ημέρες βρέθηκε εδώ στο νησί μας η σκηνοθετική ομάδα, η σκηνογραφική ομάδα και η εταιρεία παραγωγής για να εντοπίσει όλα εκείνα τα σημεία στο νησί μας που θα μπορούσε να αξιοποιήσει για την επικείμενη τηλεοπτική σειρά που αναμένουμε με πολύ πολύ μεγάλη αγωνία. Ακριβώς. Ήρθαν, κάθισαν περίπου 10 μέρες, γυρίσαν όλους τους νομούς της Κρήτης και βόρεια και νότια πήγαν, είδαν τοποθεσίες που τους είχα υποδείξει και εγώ. Αλλά γνώρισαν και οι ίδιοι. Και έτσι τώρα στο μπλοκάκι τους είναι σημειωμένα πολλά χωριά της Κρήτης. Θέλω να πω πάρα πολλά, αλλά ακόμα... Όσα σας επιτρέπετε. Δεν θέλουμε να σας φέρουμε σε δύσκολη θέση, σε καμία των περιπτώσεων. Καθώς επίσης, αυτό που γνωρίζω πολύ καλά είναι ότι έχει ξεκινήσει το casting και έχουν κλείσει κάποιοι ηθοποιοί. Υπάρχει αυτή η διαδικασία, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, πολύ επικοδομητική. Και έχουμε την αγωνία να δούμε πώς θα είναι, πώς είναι η μεταφορά ενός βιβλίου στην τηλεόραση, του δικού μου βιβλίου. Πρόκειται, νομίζω, από όλα αυτά που μας έχετε πει και από όλα αυτά που ακούσαμε και από τη Χριστιανά, για μια πολλά υποσχόμενη τηλεοπτική σειρά. Εσείς όμως ο ίδιος, πώς αισθάνεστε που θα δείτε το βιβλίο σας, το δικό σας μυθιστόρημα, το οποίο μιλούσε και για την Κρήτη, να παίρνει σάρκα και οστά και να βρίσκεται στις τηλεοπτικές μας οθόνες? Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί η αγάπη του κόσμου, η αγάπη των αναγνωστών ανέδειξε αυτό το βιβλίο εκεί που έχει φτάσει ήδη. Από εκεί και πέρα, η ξεχωριστή ιστορία, γιατί το βιβλίο μου δεν μιλάει για τη βεντέτα, αλλά για ακριβώς το αντίθετο, για τον σασμό. Η ξεχωριστή ιστορία ήταν αυτή που κέντρισε αυτούς τους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ έμπειροι, ώστε να το πιάσουν και να το επιλέξουν, όπως σας είπα, ανάμεσα από χιλιάδες πολύ καλά βιβλία που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά, ιδιαίτερη τιμή και σαν συγγραφέας, αλλά κυρίως ως κριτικός, γιατί αυτό που εγώ θέλω να διδάξω στα δικά μου παιδιά, αν μπορώ να πω ότι διδάσκω κάτι μέσα από τα βιβλία μου, είναι να κάνουν το καλό, να κοιτάνε το καλό. Και ο σασμός πρεσβεύει αυτό το πράγμα, το καλό. Εγώ ήθελα να περάσω στα παράπονά μου, αλλά αν έχεις και άλλη απορία για το σασμό, εννοείται μπορείς να την εκφράσεις. Έρχεται. Πριν περάσεις στα παράπονά σου, Χριστιανά, να πω ότι για ακόμα μία φορά η Κρήτη γίνεται ένα κινηματογραφικό στούντιο. Θα δούμε, δεν ξέρω αν μπορείτε να το αποκαλύψετε, αλλά πιστεύετε ότι η τηλεοπτική αυτή σειρά και κατ' επέκταση το δικό σας βιβλίο θα αναδείξει και την τοποθεσία της Κρήτης? Βέβαια, γιατί θα γίνουν πάρα πολλά γυρίσματα στην Κρήτη. Ανάμεσα στους τοπιούς που θα επιλεγούν, ας πούμε, προφανώς θα είναι και κάποιοι κριτικοί, αλλά κυρίως θα αναδείξει την κριτική λεβεντιά, τη ζωντάνια της Κρήτης, την αλήθεια της Κρήτης, που δεν είναι απλά μόνο ότι μια κουμπουριά, να παίξουμε μπαλωτές ή να πιούμε τις κούπες ή να... Εκτός από αυτά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει η καλή παρέα, υπάρχει η φιλοξενία, υπάρχει το καλό φαγητό, υπάρχουν οι άνθρωποι που ανοίγουν τις πόρτες, τις αυλές, οι μυρουδιές της Κρήτης, οι τοποθεσίες, οι θάλασσες,
Μπορώ να μιλάω μέρες ατελείωτες. Η Κρήτη μας, το νησί μας, είναι εξακουστό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θα περάσω τα παράπονά μου, γιατί και πολύ κρατήθηκα, θέλω να σας πω. Γιατί εγώ τις τελευταίες δύο μέρες, δεν ξέρω αν φαίνεται, δεν κοιμάμαι τα βράδια. Και τι μπορεί να φταίει γι' αυτό? Φταίει το ναυάγιο που έφτασε στα χέρια μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς, όχι εσείς προσωπικά, το έργο σας όμως. Που έφτασε στα χέρια μας και ευχαριστούμε, θα το ξαναπώ για ακόμη μία φορά που μας το στείλατε με αυτή την πολύ γλυκιά αφιέρωση. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε σήμερα. Ευχαριστώ. Καλή αρχή λοιπόν, καλό τάξιδο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά, γιατί εγώ που είμαι λάτρης των βιβλίων, το ερωτεύτηκα. Το ερωτεύτηκα, γιατί... αυτό και το υπογράφω κι εγώ. Να, έχω εδώ και τη Μαρία η οποία το υπογράφει, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Είναι ένα βιβλίο που... Υποθέτω ότι εμπνευστήκατε από το τραγικό εκείνο γεγονός που συνέβη την 8η Δεκεμβρίου του 1966 στο ναυάγιο του πλοίου Ηράκλειον στη Φαλκονέρα. Αλλά αυτό τώρα που μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί περισσότερο είναι οι πηγές σας. Από πού μπορεί να προήλθαν, ενδεχομένως από ανθρώπους που επέζησαν, που δυστυχώς δεν ήταν και πολλοί. Εγώ πριν ξεκινήσω γενικά να γράφω ένα βιβλίο, κάνω πρώτα την έρευνά μου. Έτσι βρήκα κάποιους ανθρώπους που επέζησαν του ναυαγίου, όπως ανθρώπους που ήταν και στη διάσωση. Ήταν ναύτες τότε. Και μου είπαν την ιστορία και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και από την πλευρά του ναυαγού, αλλά και από την πλευρά του διασώστη. Την αγωνία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι να βγάλουν ζωντανούς πια κάποιους που είχαν αντέξει 10 και 12 και 16 ώρες στο νερό μέσα. Και μιλάμε για Δεκέμβριο, με 9 μποφόρ δύναμη που λένε και και με παγωμένα νερά στο Αιγαίο, έτσι. Οι συνθήκες ήταν αντίξωες από όλες τις απόψεις. Έτσι. Αυτό που τους έσωσε, αυτούς τους 46 που σώθηκαν, το αναφέρω στο βιβλίο μου, αλλά δεν θέλω να το πω τώρα. Όχι. Θα μου επιτρέψετε. Μην το πείτε, αλλά δεν θέλουμε. Αλλά εμείς έχουμε κάτι για σας. Αν θέλετε έτσι να δούμε όλοι μαζί κάποιες μαρτυρίες από εκείνους τους ανθρώπους που επέζησαν. Νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τους τηλεθεατές μας που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν και τόσα πολλά για το ναυάγιο. Πάμε λοιπόν να το δούμε και επιστρέφουμε. Όταν βγήκαμε πλέον στο κατάστρωμα, καταλάβαμε ότι πράγματι βυθιζόμεθα. Και τότε πέσαμε και στη θάλασσα. Και πέφταμε μαζί με το καράβι. Δεν φύγαμε μόνοι μας να πεταχτούμε στη θάλασσα. Οι περισσότεροι. Κρατάγαμε το καράβι και φύγαμε. Τι ώρα ακριβώς έγινε αυτό το δυστύχημα? Η ώρα θα ήταν 2 παρα 5, έχει 2 η ώρα. Δηλαδή οι περισσότεροι κοιμόντουσαν. Βέβαια, οι περισσότεροι. Και όσοι δεν κοιμόντουσαν, κατευθείαν όπως είπες. Όπως εγώ, Βερυπίν, ήμουν εξαπλωμένο, δεν κοιμόμουν, ήμουν ξύπνιος. Βάρκες προφτάσατε, ρίξατε τίποτα? Βάρκες δεν προφτάσανε τίποτα να ρίξουμε. Ένας ο αρχικαμαρότος με ένα μαχαίρι έριξε περίπου στις 20 σχεδίες. Και αυτές οι σχεδίες εσώσαν πραγματικά τους περισσότερους από όσους ήταν. Ήταν αιτία οι σχεδίες και σωθήκαμε. Εξής, όταν άκουσα τις σιρήνες του πλοίου που μιλούσαν για εγκατάλειψη, πήδησα στη θάλασσα, βρήκα ένα σωσίβιο εκεί πέρα και, εν πάση περιπτώσει, ορισμένα αντικείμενα τα οποία επέπλεαν εκεί πέρα, ξύλα, κουπιά κτλ. Γαντζώθηκα σε αυτά, συνήντησα μερικούς άλλους μετά και γίναμε ένα γκρουπ και μετά από 10 ώρων πάλι με τα κύματα και με το ψύχος. Πόση περίπου ώρα πέρασε ανάμεσα στον κρότο και το ότι βυθίστηκε το βαπόρι, θυμάσαι? Περίπου μία ώρα. Και φεγγάρια
δεν είχε άλλο χώρο. Και λένε τώρα ότι να φτιάξει το φορτηγό, χτυπούσε προς πίσω το καταπέλτη και έσπασε ο καταπέλτης. Ήταν στα πλάγια, δεν ήταν μπροστά. Και πίσω να πω ο καταπέλτης, πανηγύρι, ήταν στα πλάγια. 2,5 ώρα περίπου να βάει, σε 3 ώρες είχε βουλιάξει δυστυχώς πολύ γρήγορα. Κύριε Πετρουλάκη, συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των ανθρώπων. Είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες. Και εγώ στο βιβλίο μου, το οποίο ονομάζεται Το Ναυάγιο και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας, προσπάθησα να το απαλύνω αυτό, φτιάχνοντας μια άλλη ιστορία να τρέχει, μια παράλληλη ιστορία. Υπάρχουν λεπτομέρειες που θα τις μάθουμε μέσα από το βιβλίο που ενδεχομένως να μην τις γνωρίζαμε, ή έχετε πλέξει την ιστορία με τη μυθοπλασία μαζί, Γιάννε, φυσικά και Εύα, άγνωστο. Έχω πλέξει την ιστορία, την πραγματικότητα με τη μυθοπλασία. Ωστόσο, πιστεύω ότι ο αναγνώστης θα ανακαλύψει πάρα πολλά στοιχεία, καινούργια στοιχεία μέσα στο βιβλίο μου. Αυτό που θέλω εγώ να πω ως προσωπική μαρτυρία είναι ότι όταν ήμουν παιδί, περίπου 5-6 χρονών, πηγαίναμε σε μια θεία του πατέρα μου, όταν κατεβαίναμε στην Κρήτη, όπου είχε χάσει τον άντρα της, τον γιο της και τον αδελφό της σε αυτό το ναυάγιο. Είχε τις φωτογραφίες τους με ένα καμπυλάκι αναμένο. Και αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι αυτό το βλέμμα της απόγνωσης στο πρόσωπο αυτής της γυναίκας, η οποία έφυγε, όταν έφυγε, με ένα γιατί αναπάντητο. Ένα γιατί χαραγμένο στο πρόσωπό της. Ένα γιατί που κανείς δεν μπορεί να σου δώσει μία απάντηση για να ανακουφιστείς. Και ένα γιατί για μία απόφαση που πήραν κάποιοι άλλοι για τις ζωές τόσων ανθρώπων που θα μπορούσαν να μην έχει αποπλέψει εκείνο Ακριβώς. το πλοίο και τώρα να μην συζητούσαμε καν για αυτό το γεγονός, αλλά δυστυχώς. Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα. Να σου κάνω μια ερώτηση που θέλω. Βέβαια. Ωραία. Περιμένω. Πώς σου φαίνεται το ναυάγιο εσύ με την εκεί που έχεις στάσει? Θα βάλω 10 στα 10. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι άλλαζα σελίδα και έκλαιγα, γιατί είμαι και ευσυγκίνητη. Πολλές φορές έπιασα τον εαυτό μου να ταυτίζομαι με την ηρωίδα. Είναι πολλές οι φορές που έλεγα, Χριστέ μου, υπάρχουν τέτοιοι άντρες ακόμη και σήμερα. Είναι κάποια έτσι σημεία που δεν θέλω να τα προδώσω. Που Όχι, οι άνθρωποι που αγαπάνε πραγματικά θα τα αντιληφθούν και νομίζω ότι η καρδιά τους θα το αντέξει, θα αρχίσει να χτυπάει πολύ γρήγορα. Αγωνιάστε, θα γίνει στη συνέχεια. Σας λέω, εγώ δεν κοιμάμαι τα βράδια. Μα έχω αφήσει πολύ λίγο και ανυπομονώ να πάω σπίτι να τελειώσει το βιβλίο. Είναι εξαιρετικό. Ωραία. Η πένα σας είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι και για τα λόγια που μου είπες. Χαίρομαι και που βγήκα στην εκπομπή σας. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Και εμείς, και εμείς. Πιστεύω την επόμενη φορά να τα πούμε από κοντά. Για να δούμε αν θα γίνει και αυτό κάποια τηλεοπτική σειρά. Δεν ξέρω. Για να δούμε. Μπορεί. Τρίτη και τυχερή θα είναι αυτό, κύριε Πετρουλάκη. Τρίτη και τυχερή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι με πολύ μεγάλη χαρά μας κάνετε δώρο και 2 αντίτυπα για να τα δώσουμε στους τηλεθεατές μας με πολύ χαρά. Οι 2 πρώτοι λοιπόν που θα καλέσω το 28-10-39-8000 θα είστε πραγματικά τυχεροί γιατί θα φτάσει στα χέρια σας το ναυάγιο και νομίζω ότι κι εσείς δεν θα κοιμάστε τα βράδια σαν και εμένα. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό τάξιδο. Ευχαριστώ. Καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αναμένουμε ήδη για το επόμενο. Να είστε καλά, φιλιά στην Κρήτη. Πολλά φιλιά και από εμάς. Γεια σας. Έχετε χαρά. Γεια σας. Γεια σας.